την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή, παράλληλα. Και τιμή παράλληλα. στην πρώτη εκπομπή να έχουμε εδώ έναν άνθρωπο που μεγαλώσαμε μαζί του ε, το Γιάννη τον Μπέζο, με τον οποίο θα συζητήσουμε και την παράστασή του που ανεβάζει τώρα γιατί όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά εδώ και πολλά χρόνια ο Γιάννης ο Μπέζος, έτσι με τον Βασίλη Αυλονίτη είναι πολύ κοντά και με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα είναι ε, κοντά φέτος επέλεξε το υπάρχει και φιλότιμο ε, θα τον έχουμε σε πολύ λίγο και θα συζητήσουμε μαζί του και τα συναισθήματα που είχε για το μαύρο στο Μέγκα. Γιατί όπω καταλαβαίνετε, ο Γιάννη Ομπέζο ξεκίνησε με το Μέγκα και τελείωσε με το Μέγκα. Έκανε την πρώτη σειρά του Απαράδεκτος, αυτή τη φοβερή σειρά, η οποία έπαιζε και προχθέ. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικά στιγμιότυπα από τη φετινή του θεατρική παράσταση. Να τον υποδεχτούμε εδώ στο στούντιο και θα τα πούμε. Λοιπόν, καλή 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 να... αγία, καλημέρα, καλή αρχή. Καλό ξεκίνημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω ότι στην Είπε κάτι ο Ιωάννη πριν, δεν μ' άρεσε όμω. Λέει μεγαλώσαμε μαζί του. Τι εννοείται. Με την καλή έννοια. Τόσο πολύ μεγάλο. Όταν. Τώρα δεν ξέρω τώρα. Δεν μπορώ να σου μιλήσω και στον ελληνικό. Στον ελληνικό. Στον ελληνικό. ελληνικό. Όταν ήταν η απαράδεκτη. Εντάξει και εμεί δεν ήμασταν μικρά παιδιά. Αλλά θέλω να σου πω ότι εσύ ξεκίνησε από πολύ μικρό στο Μέγκα από την αρχή. Ναι. Κοντεύουν 30 χρόνια τώρα ε, από τότε που. Το 89, 89 δεν ξεχύρισε. 89, 89. Ε, έχουμε 18, δηλαδή 30 χρόνια. Με σειρέ που ακόμα και στην τελευταία φάση ναι. του Μέγκα. Ναι. Ε, Έπαιζε και ήταν ε, πρώτε σε τηλεθέαση. Ναι. <coughs> Είχα κάνει έξι σειρέ στο Μέγκα, αν θυμάμαι καλά, ή επτά. Σε όλο αυτό το διάστημα. Ε, το κανάλι αυτό είχε αυτή την ιδιαιτερότητα ότι ταυτίστηκε περισσότερο τον χαρακτηρίστηκε να το πω έτσι. Από την μεγάλη μυθοπλασία. Δηλαδή, τόσο στον χώρο τη κομμωδία, όσο και στα κοινωνικά δράματα κτλ. Μην πάμε στα καθημερινά, τα οποία είναι μια συνήθεια των τελευταίων δέκα ετών. Παλιότερα είχε μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα το Μέγκα. Το Πρέπει να πω ότι ε, βεβαίω αισθανόμαστε όλοι αμήχανα που έκλεισε. Ε, αισθανόμουν χειρότερα όταν ήταν στον αέρα και γινόταν αυτό το πράγμα, αυτό το άρρωστο. Mm. Το οποίο τα δύο τελευταία χρόνια. δεν είχε κανένα νόημα. Δηλαδή. Μια συχνότητα η οποία έπαιζε πράγματα που μα νιάτα μα. Τα οποία όμω τα αγκάλιασαν ο κόσμο. Φυσικά. Τα αγκ... φυσικά. Ε, οι σειρέ του Μέγκα, του απαράδεκτου που λέει ο Ιωργάννη, ναι. του έβλεπε ο κόσμο ακόμα και τώρα. Για τρίτη φορά, τέταρτη φορά, πέμπτη ναι. φορά. Και για πολλοστή φορά και παραπάνω. Όχι μόνο αυτή τη σειρά, πάρα πολλέ σειρέ. Ναι, ο ναι, ναι. Πολύ μεγάλη ταινιοθήκη πίσω του. Και η οποία mm. μα έχει κάνει, έχει κάνει στους συμπατριώτες μα μια πολύ καλή συντροφιά. Και αυτό δεν είναι καθόλου ε, εύκολο να γίνει. Άλλωστε, αυτή είναι η δουλειά τη τηλεόραση, αυτή είναι η δουλειά η δική μα τηλεόραση. Το, το μυστικό έτσι. της μεθοπλασία που είχε το Μέγκα, ποιο είναι που σήμερα δεν μπορεί να ε, το ακολουθήσει κάποιο άλλο, Μεράκι. Μεράκι. Αυτό. Τίποτα άλλο. Δεν είναι θέμα ούτε χρημάτων, ούτε ανθρώπων, ούτε υπάρχουν και τώρα άνθρωποι. Δεν υπάρχει διάθεση το ίδιο. Ε, δεν είναι το λέω για του άλλου, το λέω για τον εαυτό μου. Πρέπει να επαναφέρουμε αυτό το παλιό το μεράκι. Δηλαδή, αυτό που δεν γνωρίζαμε τότε. Όταν ξεκινήσαμε αυτέ τι σειρέ που λέμε, δεν ασχολούνται κανεί ούτε με τα νούμερα τηλεθέαση, ούτε με τι ηλικίε, τα δυναμικά κοινά, ούτε τα αδύναμα, ούτε όλα αυτά. Αυτά είναι εκ των υστέρων. Υπήρχε απλώ μεράκι. Μετά γίναμε πιο υποψιασμένοι. <laughs> Και το κάνατε πιο εμπορικό. Και αυτή η πρωτογενή αγωνία που λέμε, να δώσουμε κάτι στον κόσμο καινούριο. Έτσι δεν είχε ξεχ... Το κλίμα το ευρύτερο, Γιάννη, δηλαδή. Ναι, ήταν να αυτό. έχουν όλα. Δηλαδή, τότε ήταν και άλλε εποχέ, άλλη δυναμική των πραγμάτων, Όχι, τώρα... ήταν, ήταν καινούριο πράγμα η τηλεόραση, η ιδιωτική. γενικά. Ναι. Είχαμε την, ε, τότε την τηλεόραση την ε, ε, κρατική, την οποία αργότερα, όπω θα ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί γίνονται μόδα αυτά τα πράγματα, άρχισαν όλοι να λένε τι ωραία που ήταν η παλιά δημόσια τηλεόραση. Επειδή εγώ είμαι παλαιότερο από όλου, ένα έσχο ήταν η δημόσια τηλεόραση παλιά. <laughs> Για να τα λέμε όπω είναι και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα. Ε, είχε καλά πράγματα κατά καιρού και τώρα έχει καλά πράγματα. Έτσι, Ας πούμε, έχει το τα θέατρο χιλιάδες... τη Δευτέρα. Έχει χιλιάδε προβλήματα. Πολύ ωραία. Βεβαίως. έχει τα χιλιάδε προβλήματα. Οι σειρέ που έκανε δεν ήταν όλε καλέ. Όπω και τώρα δεν είναι όλε καλέ οι σειρέ που κάνει η ιδιωτική τηλεόραση. Είναι φυσικό αυτό. Μην προσπαθούμε όταν πάμε στο παρελθόν όλα τα εξοραίζουμε και νομίζουμε ότι είναι πολύ ωραία. Δεν ήταν πολύ ωραία. Δεν ήταν πολύ ωραία. <laughs>